Ξεκίνησαν οι εργασίες υποκατάστασης του τμήματος του ΒΟΑΚ στο Σταλό, το οποίο έκλεισε στην αρχή του χρόνου, όταν εξαιτίας της κακοκαιρίας υποχώρησε ολόκληρη πλαγιά με τόνους λάσπης και βράχων να πέφτουν στο οδόστρωμα. Σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες. Η πρώτη φάση είναι να, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας, να φύγουν τα μπάτια, τα επικίνδυνα που κρέμονται στην πάνω μεριά του δρόμου. Και μετά θα φορτώσουμε και τη βάση, δηλαδή αυτά που βρίσκονται στο ασφαλτικό πάνω. Και από εκεί πέρα περιμένουμε εντολές από την υπηρεσία τι άλλα θα κάνουν. Αυτοί θα αποφασίσουν τις υπόλοιπες εργασίες. Σε πρώτη φάση θα απομακρυνθούν από το οδόστρωμα πέτρες και χώμα, ενώ θα ακολουθήσει ο καθαρισμός των πρανών σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος νέας κατολίσθησης. Προς το παρόν η κυκλοφορία των οχημάτων συνεχίζει να εκτρέπεται στην παλιά Εθνική Οδό. Μεγάλη ταλαιπωρία. Πού πηγαίνετε? Καστέλη. Πόση ώρα παραπάνω κάνετε τώρα? Δεν ξέρω τώρα πάνω κάτω, κάνα μισάωρο. Πρέπει να έχουν ειδοποιήσει πιο μπροστά, να ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να πάμε ρε παιδιά τώρα, τι να κάνουμε. Στο σημείο θα βρεθεί κλιμάκιο μηχανικών της περιφέρειας, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 5 ημέρες, οπότε και θα ληφθεί η απόφαση για άνοιγμα του δρόμου.